Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας, της εκδοτικής ιστορίας του ΚΚΕ, αποτελεί και η σύγχρονη εποχή. Το εκδοτικό της σύγχρονης εποχής ιδρύθηκε με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ το 1972, κατά την περίοδο της δικτατορίας της 21ης Απρίλη, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Το εκδοτικό μας, σε ολόκληρη την ιστορική του διαδρομή, έχει δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη σε όγκο, σχεδόν 2.000 τίτλους και ιδιαίτερα σημαντική παραγωγή εκδόσεων. Παίρνοντας τη σκυτάλη, συνέχισε την πλούσια εκδοτική δραστηριότητα που διατρέχει όλη τη διαδρομή του ΚΚΕ, η οποία ήταν αδιάκοπη σε όλες τις συνθήκες νομιμότητας, παρανομίας, υποχώρησης, ανόδου της ταξικής πάλης, ακόμα που έφτασε και μέχρι την ενόπλη αναμέτρηση. Ήδη υπόθηκε για το πρώτο βιβλίο της σύγχρονης εποχής για τον Λενινισμό και τη σύγχρονη εποχή, που αποτέλεσε και ουσιαστικά ο τίτλος του συγκεκριμένου βιβλίου έδωσε το όνομά του στο εκδοτικό μας. Χαρακτηριστικά πρέπει να πούμε ότι μέσα σε πολύ λίγο διάστημα, μέσα στο τέλος του 72, αρχές του 73, πουλήθηκαν περισσότερα από 3.000 αντίτυπα. Σύμφωνα με το σημείωμα του Γιώργη Τρικαλινού, το οποίο γράφτηκε στις 28 του Οκτώβρη του 73, μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο, σε συνθήκες δικτατορίας, εκδόθηκαν 4 τίτλοι, ενώ υπήρχε προγραμματισμός για πολύ περισσότερα βιβλία. Εκτός από το πρώτο τίτλο που ήδη αναφέραμε, δεύτερος ήταν «Ο άνθρωπος, η γη και το σύμπαν» του Κουμπάρεφ, «Η ηθική και πολιτική» του Τιταρέγκο και τέταρτο «Ο ψυχολογικός πόλεμος και το τσεχοσλοβάκικο πείραμα» του Μίλος Μάρκο, που αφορούσε την επιχείρηση αντεπανάστασης στη Τσεχοσλοβακία το 1968, ιδιαίτερα χρήσιμο στη διαπάλη με τον αντικομμουνισμό και τις δυνάμεις του οπορτουνισμού μετά τη διάσπαση του κόμματος. Όλα αυτά τα χρόνια η σύγχρονη εποχή υπηρέτησε και υπηρετεί την ανάγκη να εκδοθούν και να διαδοθούν πλατιά τα έργα των Μάρξ, Έγγελς, Λένιν, ώστε να γίνει κτήμα της εργατικής τάξης των πλατιών λαϊκών στρωμάτων η κοσμοθεωρία του επιστημονικού σοσιαλισμού. Πρωτοστάτησε και πρωτοστατεί στη μετάφραση και έκδοση μεγάλου όγκου έργων τους σε εκδόσεις, αλλά και σε ιδεολογικό, πολιτικό, ιστορικό, λογοτεχνικό βιβλίο, σε περιεχόμενο που ξεπερνάει τα όρια αυτά που μπορεί να συναντήσει κανείς σε οποιοδήποτε εκδοτικό οίκο. Από τη σύγχρονη εποχή πρωτοεκδόθηκαν τα άπαντα του Λένιν, ενώ από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί δεκάδες αυτοτελή έργα του ηγέτη της Οκτωβριανής Επανάστασης και συλλογές κειμένων του. Από τις εκδόσεις της σύγχρονης εποχής κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στην ολοκληρωμένη του μορφή στην Ελλάδα το δαιμολιώδες έργο των Καρλ Μάρξ και Έγγελς «Το κεφάλαιο», καθώς και αρκετές εκδόσεις με έργα τους όπως το διαχρονικό μανιφέστο που ήδη ακούστηκε. Παράλληλα, ανάμεσα στις βασικές επιδιώξεις του εκδοτικού ήταν η κυκλοφορία έργων από κορυφαίους διανοητές της παγκόσμιας σκέψης, η προβολή της ιστορίας του εργατικού λαϊκού κινήματος, η ιστορία της αιαμικής αντίστασης και της τρίχρονης εποποιίας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Αυτή η δραστηριότητα συνεχίζεται μέχρι σήμερα με νέες ανέκδοτες στα ελληνικά εκδόσεις από τους Μάρξ και Έγγελς, νέες μεταφράσεις. Αναπόσπαστο κομμάτι των εκδόσεών μας αποτελούν τα έργα φιλοσοφίας, οικονομίας, κοινωνιολογίας, ψυχολογίας, τα βιβλία για την παιδεία, την τέχνη, τον πολιτισμό, τα λευκώματα, η ιστορία, οι αναμνήσεις, τα χρονικά, η ελληνική και ξένη λογοτεχνία, η ποίηση και η παιδική λογοτεχνία. Η προσπάθειά μας να ανταποκριθούμε και σήμερα στο καθήκον της μελέτης και της ανάπτυξης της θεωρίας, της αξιοποίησης της ιστορικής πείρας, στο καθήκον της διάδοσης της γνώσης μέσω της παραγωγής και της διάδοσης βιβλίου δεν περιορίζεται απλά στην ευθύνη μας για συνέχεια μιας πολύτιμης ιστορικής παρακαταθήκης που αντικειμενικά έχουμε στην πλάτη μας. Πρόκειται πρώτα απ' όλα για το καθήκον που απορρέει από την πεποίθησή μας ότι η γνώση, η θεωρία αποτελεί τον οδηγό της γνήσιας επαναστατικής δράσης. Τη βεβαιότητα ότι η προσπάθεια για την οργάνωση της λαϊκής πάλης στην κατεύθυνση της ανατροπής της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, ιδιαίτερα σε συνθήκες αρνητικού συσχετισμού δύναμης και υποχώρησης,
αποτελεί αδιαχώριστο στοιχείο από την πάλη των ιδεών. Σήμερα, με σύνθημα «Η γνώση είναι δύναμη», συνεχίζουμε. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, έτσι ώστε να συμβάλλουμε στη δημιουργία και την ενίσχυση ενός μορφωτικού ρεύματος που επιδρά και σε έναν ευρύτερο κύκλο ανθρώπων από την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Αντίπαλός μας δεν είναι μόνο η επιχείρηση απαξίωσης του διαβάσματος και της αναζήτησης της γνώσης μέσω της αντίληψης που καλλιεργεί η αστική τάξη και το αστικό εκπαιδευτικό σύστημα και επιβάλλει ο ίδιος ο τρόπος και οι όροι ζωής της δουλειάς των εργαζομένων. Αντίπαλός μας είναι και ο ανορθολογισμός, η αντιδιαλεκτική μεταφυσική θεώρηση, ακόμα και στην περίπτωση που προβάλλεται υποκριτικά βεβαίως η ανάγκη για την αξία του διαβάσματος. Σε αυτή την κατεύθυνση επιδιώκουμε την όξυνση της αντιπαράθεσης με αστικές και οπορτουνιστικές θεωρίες και στον χώρο των επιστημών, έτσι ώστε περισσότεροι νέοι να έρθουν σε επαφή με τη διαλεκτική υλιστική ανάλυση. Ήδη έχει ανακοινωθεί ότι στο πλαίσιο της έκθεσης που βλέπουμε σήμερα του αρχαιοακού υλικού που εγκαινιάζουμε, από τις επόμενες μέρες θα εκτίθεται στο βιβλιοπωλείο της σύγχρονης εποχής κατά τις ώρες λειτουργίας του εκδόσεις από την ίδρυσή της. Φιλοδοξούμε η συγκεκριμένη έκθεση να μονιμοποιηθεί και σταθερά να ανανεώνεται. Στόχος μας είναι να πραγματοποιηθούν μια σειρά δραστηριότητες, πρωτοβουλίες, όπως βιβλιοπαρουσιάσεις, συζητήσεις και άλλες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα για την προβολή του περιεχόμενου μια σειράς εκδόσεων και νέων και προηγούμενων, όπως ο τόμος του δοκιμίου της ιστορίας του ΚΚΕ. Σε συνεργασία με την Κεντρική Επιτροπή του κόμματός μας, την Ιδεολογική της Επιτροπή που έχει την κύρια ευθύνη και το σύνολο των τμήματων της Κεντρικής Επιτροπής, θα συνεχίσουμε την παραγωγή νέων εκδόσεων που θα συμβάλλουν στη σύγχρονη διαπάλη. Θα επιμείνουμε στην προσπάθεια μετάφρασης και έκδοσης στα ελληνικά ανέκδοτου στη γλώσσα μας έργου των κλασικών. Θα συνεχίσουμε την ανάδειξη μέσα από τις εκδόσεις μας της μαχητικής πείρας του επαναστατικού κινήματος, τη μελέτη της πείρας σοσιαλιστικής οικοδόμησης τον προηγούμενο αιώνα, προκειμένου να αντλούμε συμπεράσματα πολύτιμα για τη νέα έφοδο των εκμεταλλευόμενων. Θα συμβάλλουμε στην διάδοση σύγχρονου ιδεολογικού πολιτικού βιβλίου με έμφαση στους νέους. Θα στηρίξουμε τις πρωτοβουλίες εξειδίκευσης της πολιτικής πρότασης του κόμματος. Τέλος, θα ενισχύσουμε τη σχέση των αγωνιστών μας με τη λογοτεχνία για όλες τις ηλικίες, τις τέχνες, τον πολιτισμό που υπηρετούν ανώτερα ιδανικά. Με ένα τέτοιο τρόπο θα επιδιώξουμε να τιμήσουμε τα 50 χρόνια που πλησιάζουν των εκδόσεων της σύγχρονης εποχής.